Εντάξει, έτσι όπως εξελίχθηκε ήταν πολύ ψυχτοφόρο και αγχωτικό παιχνίδι. Ξέραμε γιατί ο Παπάγος τις δύο τελευταίες Κυριακές δεν είχε καλά αποτελέσματα, έπαιζε στην έδρα του. Το έχουμε ξαναπεί, μπορεί να είναι νωρίς, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ λίγα τα μάτς, σκεφτείτε ότι ήταν προτελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου και κάθε μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα. Παίζαν και τα παιδιά την παραμονή τους. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνουν. Σκληρή ομάδα, δυνατή ομάδα. Στο πρώτο έληξε το ημίχρονο 1-1. Θεωρώ τώρα, χωρίς να το αναλύσουμε, ότι πραγματικά δικήσαμε τον εαυτό μας. Η εικόνα μας ήταν για ένα πιο καθαρό σκορ. Τέλος πάντων, είπαμε αυτά που έπρεπε να πούμε στο ημίχρονο και πιστεύω μετά το 70-75, που εκεί συνήθως διαμορφώνονται και τα σκορ που είναι στη λεπτομέρεια, ποιος είναι πιο, έχει πιο καθαρό μυαλό ή μπορεί να έχει πιο πολλές επιλογές από τον πάγκο. Είμαστε πιο εύστοχοι, συγγνώμη, και πιο τυχεροί και πήρα μια πολύ σπουδαία νίκη που τις κάναμε δύο μετά την πολύ μεγάλη νίκη της προηγούμενης Κυριακής με το Χαϊδάρι. Θα θέλατε να αλλάξετε κάτι στην πορεία του πρωταθλήματος όσο αφορά το αμυντικό κομμάτι ή το επιθετικό, ανάλογα? Κοιτάξτε, δείτε τώρα, αν μιλήσετε με όλους τους προπονητές, όχι του ομίλου, του ποδοσφαίρου, όλοι έχουν να πούνε μια πικραμένη ιστορία ότι σε κάποια μάτς ίσως θα έπρεπε, και έχει αλήθεια αυτό το πράγμα, ένα ρεαλισμό πιο πολλά από κάποια παιχνίδια που χάσανε. Δεν θέλω να κουράσω. Η συγκομιδή των 13 βαθμών για μια ομάδα, το ξαναλέω, νέα που χτίζεται φέτος, αλλά πάνω απ' όλα, ανεξάρτητα η εικόνα που βγάζει και ο σεβασμός που αρχίζει και έχει κερδίσει όλο τον όμιλο, για μένα αυτή τη στιγμή μου είναι αρκετό. Το έχω ξαναπεί, δεν βάζουμε στόχο, θεωρώ δεν είμαστε ομάδα για υποβασμό εννοείται, αλλά δεν βάζουμε και στόχο το πρωτάθλημα. Πηγαίνουμε το χιλιοϋπομένο παιχνίδι-παιχνίδι. Είμαστε πολύ καλά με αυτή τη νίκη βαθμολογικά. Συνεχίζουμε και ως 16 του κυπέλου. Οπότε δεν θέλω να είμαι αγνώμων. Ευχαριστώ ένα δημόσιο στα παιδιά και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε πολύ για τις δηλώσεις. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια και πάλι για την νίκη. Ευχαριστώ.